έχει προγράμματα για τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία και το παιδί. Η τράπεζα που θέλεις δίπλα σου. Με φιλική προσέγγιση, άμεση εξυπηρέτηση, αποδοτική συνεργασία. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα που μας κάνει όλους υπερήφανους. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα του νόμου μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από τη τηλεόραση Επιλογές για τον Ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Την πόρτα του δικαστηρίου θα περάσουν εκ νέου οι εκπρόσωποι προηγούμενων διοικήσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης των Σερών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν προέβαιναν για 18 χρόνια στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εισπραχθούν ανεξόρθωτα τιμολόγια νερού στις οδούς Σαρανταπόρου και Φλωρίνης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Σερών θα περάσουν εκ νέου οι εκπρόσωποι προηγούμενων διοικήσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης του Δήμου Σερών. Πρόκειται για μέλη διοικήσεων από το 1994 έως το 2012, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο δεν προέβαιναν για 18 χρόνια στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εισπραχθούν ανεξόφλητα τιμολόγια νερού στις οδούς Σαρανταπόρου και Φλωρίνης. Από την ενημέρωση που είχα σήμερα το πρωί, δεν έχω πάρει την κλήση ακόμη, την κλήτευση. Νομίζω ότι απαγγέλθηκε και κατηγορία πλέον, μας είχε καλέσει, απολογηθήκαμε και αφορά το θέμα της περιοχής Σαρανταπόρου και Βοσπόρου. Ποια είναι η άλλη οδός? Σαρανταπόρου, δεν πειράζει. Περιοχή Σαρανταπόρου. Είναι γνωστό το πρόβλημα, είναι οι κάτοικοι που αρνούνται να πληρώσουν το νερό, την αποχέτευση. Είναι μια ιστορία η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Να σκεφτείτε ότι έχουν καλεστεί και οι πρόεδροι προτού 10 χρόνια, 12 χρόνια. Θεωρώ μια διαδικασία αρκετά επώδυνη για μας. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε, πλησιάσαμε τους κατοίκους της περιοχής αυτής, δεν ανταποκριθήκανε, τα έχουμε κάνει γνωστά στον κύριο Σαγγελέα, τώρα από εκεί θα κρυθεί η πορεία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία σε ρέο πολίτη και υπαλλήλου της ΔΕΙΑΣ. Όπως δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑ Σερών, Θεόδωρος Αραπατζής, στην εν λόγω περιοχή τα υδρόμετρα είχαν σκεπαστεί με τσιμέντο, ενώ το 2019 τότε διοίκηση της ΔΕΙΑ προέβη στην τοποθέτηση νέων υδρόμετρων και στην ταυτοποίηση των καταναλωτών. Δεν είναι ευχάριστα αυτά. Εμείς προσπαθήσαμε πάντοτε για το καλύτερο, όχι μόνο για αυτή την περιοχή, δεν αποτελεί εξαίρεση, για όλους τους πρώην Δήμους, που με τη συνένωση αυτή έγινε ένας μεγάλος Δήμος. Δυστυχώς όμως ο νόμος έχει τα δικά του σχέδια, θα μας καλέσει και θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Από ό,τι γνωρίζω, όλες τις διοικήσεις από τη μέρα που ξεκίνησε η ΔΕΙΑΣ επίσημα, για αυτό το λόγο ότι ζημιώθηκε το κατηγορητήριο, είναι ότι ζημώθηκε μετά από καταγγελία κάποιον εδώ από τις ΣΕΡΕΣ, ότι ζημιώθηκε η επιχείρηση κάποιες χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή από ποια δημοτική αρχή? Από ό,τι γνωρίζω και από τον κύριο Σιδέρη ακόμη. Mm-hmm. Προεδρίας του κυρίου Σιδέρη. Μέχρι και την σημερινή διοίκηση. Από τον κύριο Χασαπίδη. Δηλαδή. Βεβαίως. Η βασική κατηγορία που ερευνάται από τις δικαστικές αρχές είναι αυτή της απιστίας στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος. Βεβαίως, είναι ένα μεγάλο ποσό. Είναι βεβαιωμένο αυτό το ποσό. Εμείς είναι γνωστό ότι στη δική μας τη θητεία, τα 3,5 χρόνια που ήμουν και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι κάναμε διάφορες ενέργειες και μια από τις πρώτες ενέργειες που κάναμε είναι ότι τοποθετήσαμε εκ νέου υδρόμετρα, διότι είχαν τσιμενταριστεί. Είναι γνωστό ότι είχαν τσιμενταριστεί. Τοποθετήσαμε νέα υδρόμετρα με φρεάτια έξω από τα οικόπεδά τους. Υπήρξαν αντιδράσεις βέβαια, αλλά παρόλα αυτά εμείς τοποθετήσαμε τα υδρόμετρα, βεβαιώσαμε
τους λογαριασμούς. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία για όλους τους κατοίκους. Για όσους είχαμε στοιχεία, τα βεβαιώσαμε στην εφορία ό,τι προβλέπει ο νόμος και ο κανονισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ποστά με τα οποία φέρεται να έχει ζημιωθεί η δημοτική επιχείρηση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ ανά έτος. Είχε ενημερωθεί και ο εισαγγελέας και ο αστυνομικός διευθυντής για τις ενέργειες και τα προβλήματα που είχαμε. Από εκεί και ύστερα δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Είχαμε λάβει υποσχέσεις από την πλευρά τους, από τις επικεφαλής, τους προέδρους τους, ότι θα ανταποκριθούν. Δυστυχώς, όχι στο ελάχιστο, καθόλου δεν ανταποκρίθηκαν, στο μηδέν. Ωραία. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να ανταποκρίνονται. Δεν μπορεί να έχουν μόνο να ζητούν να έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους δημότες. Θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να πληρώνουν, θα πρέπει να ανταποκρίνονται. Ότι όταν υπάρχει ένα δίκτυο αποχέτευσης, ένα δίκτυο ίδρυυσης, είναι λογικό ότι έχει κάποια έξοδα και σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν είναι η μοναδική περιοχή που έχει προβλήματα οι κάτοικοι τους, οι οικογένειες. Σε όλες τις περιοχές, αν δείτε και στα χωριά μας και μέσα στην πόλη, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην ψυχιατρική κλινική των Σερών, καταγγέλνουν τα μέλη του τμήματος υγείας του ΠΑΜΕ. Να θυμίσουμε πως στην πρώτη μεγάλη βροχόπτωση τα νερά της βροχής έτρεχαν μέσα στο κτίριο. Το θέμα έφτασε στη διοίκηση του νοσοκομείου με τον Γρηγόρη Ευσταθιάδη να αναφέρει στην Ελένη Μωραΐτη πως έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την επιδιόρθωση του κτίριου. Τεράστιο ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπιζε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ψυχιατρική κλινική Σερών. Καθώς μετά την τελευταία μεγάλη βροχόπτωση, τα νερά της βροχής έτρεχαν στο κτίριο με αποτέλεσμα να γεμίσουν τμήματα της κλινικής. Το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα σήμερα μετά και την έγγραφη καταγγελία των μελών υγείας του ΠΑΜΕ. Παλιότερα είχαμε συντάξει κάποιες καταγγελίες όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Καθόμαστε, κυρία Μωραΐτη, και κουβεντιάζουμε για ασυγχωνεύσεις κλινικών, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και ένα σωρό άλλα θέματα και προβλήματα. Που δυστυχώς τα αντιλαμβανόμαστε αλλά και τα ζούμε καθημερινά και στην, με το καλημέρα δηλαδή που λέμε. Κάτι συμβαίνει δυστυχώς στην υγεία μας κτλ. Και οι περισσότεροι συμπολίτες μας δεν επιλέγουν το Γενικό Νοσοκομείο Σερών μόνο και μόνο για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Και δυστυχώς πηγαίνουν στην Θεσσαλονίκη κτλ. Εμείς με αυτόν εδώ τον τρόπο ουσιαστικά σε καμία περίπτωση δεν ο καταγγελικός χαρακτήρας μας δεν μπαίνει σε προσωπικό επίπεδο. Σε καμία. Μα δεν έχουμε τώρα κάτι προσωπικό. Εδώ κάνετε μια επίσημη καταγγελία. Αυτό συμβαίνει όντως. Γεμίζουν με νερό τμήματα της κλινικής. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι ο διοικητής σήμερα σας προλαβαίνει και ήδη γίνονται κάποιες εργασίες εκεί για να σταματήσει αυτό το τραγικό. Η ψυχιατρική κλινική έτσι κι αλλιώς πρέπει να φύγει από το σημείο που βρίσκεται σήμερα και να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό εδώ το θέμα το έχουμε θέσει και σε πανελλαδικό όργανο. Ευτυχώς πάλι που έστω και με αυτήν εδώ τη μικρή μας την ενέργεια πήρε πρωτοβουλία και ο διοικητής. Ναι. Έλαβε δηλαδή τα μέτρα κτλ. Αλλά δυστυχώς το φαινόμενο της υποχρηματοδότησης αλλά και του παραγωνισμού του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας δεν έχει όριο. Το θέμα έφτασε στη διοίκηση, η οποία διαπιστώνοντας το αναγκαίο της γρήγορης αποκατάστασης των ζημιών, προχώρησε στις ανάλογες κινήσεις. Την προπερασμένη μάλλον Κυριακή, ήδη έχουν περάσει 8 μέρες. Ναι. Μετά από μια πολύ μεγάλη νεροποντή, πράγματι γέμισε η ψυχιατρική με νερά. Κατευθείαν ήρθαμε από εδώ, αδειάσαμε, κάναμε, καθαρίσαμε. Ναι. Και δρομολογήσαμε και τη διαδικασία για να μην ξαναέχουμε τα ίδια φαινόμενα στο μέλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι στην ψυχιατρική κλινική. Ναι. Έχουν έρθει από εδώ τα συνεργεία και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ σε 2-3 μέρες να κλείσει αυτή η πληγή. Επομένως, τέλος καλό, αλλά καλά. Μου λέτε ότι αποκαθιστάτε τη ζημιά, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα με την κακοκαιρία των επομένων ημερών. Ο Θεός να βάλει το χέρι να μην βρέξει απόψε. Όσο για το ζήτημα της μεταφοράς της κλινικής στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, ο κύριος Ευσταθιάδης δήλωσε ότι μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015 η μεταφορά θα έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε έτοιμοι τώρα πλέον και δημοκρατούμε. Δηλαδή θα βγάλουμε τη διακήρυξη εντός των ημερών. Ναι. Για να διαμορφώσουμε τον χώρο υποδοχής, δηλαδή την πτέρυγα όπου θα στεγάσουμε την ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο. Αυτό σε χρόνο σε εμάς τους απλούς πολίτες τι μετράει, δηλαδή θέλω να πω πότε θα δούμε την ψυχιατρική να είναι στο νοσοκομείο και όχι στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Θέλω να πιστεύω μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων να έχουν μεταφερθεί, να κάνουμε Χριστούγεννα μαζί. Πολύ καλά αυτό. Ναι, μου το λέτε πάρα πολύ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και η διευθύντρια της ψυχιατρικής, η οποία δίνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα και την έχω δίπλα μου, γιατί σας είπα ότι είμαι εδώ
στο γραφείο τη, έκανε το σταυρό τη τώρα. Μην μου πείτε ότι κόμαστε τώρα και αυτοί ακούγοντά σα. Όχι. Εμείς μιλάμε, συνεργαζόμαστε. Την ίδια ώρα προς εξέταση παραμένει το θέμα με την νόμιμη ή όχι λειτουργία του κυλκίου στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Σήμερα ερωτώμενος ο διοικητής του νοσοκομείου από την Ελένη Μωραΐτη στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι απάντησε. Για το κυλικείο έχω πάρει ένα έγγραφο και σήμερα, αλλά έχουμε κάνει και εμείς ένα που κάναμε, άλλωστε... Σε 24 ώρες πρέπει να κλείσει το υπάρχον. Μισό λεπτό, τα πράγματα. Ο Δήμος δεν πήρε μία απόφαση. Όχι, δεν είναι ο Δήμος, το Υπουργείο. Μία επιτροπή του Δήμου, εδώ, που έχει σχέση με την ποιότητα ζωής. Ναι. Αλλά μου έστειλε όλο το φάκελο γιατί δήλωσαν αναρμόδιοι. Σωστά. Και μου στείλαν το φάκελο για να επιληφθώ εγώ. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, περιμένω τώρα να μου φέρουν να δω τι κατέθεσε η κάθε πλευρά και από εκεί και μετά θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Όχι, κύριε διοικητά, εγώ αναφέρομαι σε ένα έγγραφο που εστάλλει από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ναι. Είναι στο νοσοκομείο από τις 9 το πρωί, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες μου, και που ουσιαστικά λένε ότι αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή του νόμου ΤΑΔΕ είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να, το επόμενο διάστημα να κλείσει το κυλικείο και να το παραδώσει στον αμέσως επόμενο. Λοιπόν, σας είπα, αφήστε με να δω τα έγγραφα, να δω όλα τα έγγραφα. Γιατί οι ώρες είναι λίγες. Αυτό τι είπα να πει δηλαδή, πρέπει εντός κάποιων λεπτών, των επόμενων λεπτών να αποφασίσω, δεν πρέπει εγώ να συγκαλέσω μια σύσκεψη, να, λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, αφήστε κύριε με. Κύριε διοικητά μου, όχι των επόμενων λεπτών, προς Θεού και εσείς διοικητήσετε. Ναι, μου λέτε οι ώρες είναι λίγες. Ναι, αλλά όταν μας λένε ότι έχετε 24 ώρες μπροστά σας γιατί υπάρχουν αποφάσεις επί αποφάσεων, νομίζω ότι είναι λοιπόν, μια μορφή πίεσης αυτό σε εσάς. Λοιπόν, αφήστε με να λάβω γνώση όσων και από εκεί και μετά θα μπορούμε. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο είναι οι οφειλέτες προς τις τράπεζες από μικρά επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Οι οφειλέτες θα γίνουν αποδέκτες των επιστολών που ξεκινούν να στέλνουν οι τράπεζες στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του κώδικα δεοντολογίας που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόκειται για δανειολήπτες, οι οφειλοί των οποίων είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον για ένα μήνα, μεταξύ των οποίων είναι 300.000 περίπου δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, 700.000 καταναλωτικών, 500.000 οφειλέτες πιστωτικών καρτών και 100.000 περίπου μικρών επιχειρηματικών δανείων. Αλλαγές σοκ που πιθανόν οδηγήσουν σε πληστηριασμό εκατοντάδες κατοικίες φέρνει η τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας στις τράπεζες Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια. Ο νέος κώδικας προβλέπει πως 30 ημέρες από την καθυστέρηση στην πληρωμή δόση των δανείων είναι αρκετές για να στείλει η τράπεζα την πρώτη ειδοποίηση με την οποία θα καλεί τον δανειολήπτη να προσέλθει για να φανεί συνεργάσιμος και να ρυθμίσει το δάνειό του. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, ο κώδικας προβλέπει την έναρξη των νόμιμων διαδικασιών για τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Για να καθησυχάσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί λίγο πανικοβλήθηκε ο κόσμος με αυτά που ακούει γενικότερα, να πούμε ότι οι αλλαγές που αφορούν τα δάνεια αφορούν μόνο τα κόκκινα δάνεια και τον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη τροποποιήθηκε πρόσφατα, τον Αύγουστο μόλις. Ακόμη καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των νέων διατάξεων του νόμου. Όσοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ή πρόκειται να υπαχθούν, δεν έχουν κανένα θέμα με τους πληστηριασμούς και με τυχόν ενέργειες εκτέλεσης από την πλευρά των τραπεζών. Εκεί που θα υπάρξει το ζήτημα και γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι δανειολήπτες είναι όσον αφορά τις οφειλές τους όταν δεν μπορούν να υπακτούν στον νόμο Κατσέλη. Και τι λέμε όταν δεν μπορούν να υπακτούν στον νόμο Κατσέλη? Εννοούμε τους εμπόρους, τις επιχειρήσεις και φυσικά εννοούμε αυτούς που δεν τους συμφέρει να μπουν στον νόμο Κατσέλη γιατί έχουν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτή είναι μια κατηγορία τους οποίους δεν συμφέρει να μπουν. Τώρα, τι θα συμβεί λοιπόν από 1η-1η-2016 που λένε όλοι ότι θα είναι κρίσιμη ημερομηνία? Πέρυσι είχε δημιουργηθεί ένας κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο θα έπρεπε οι τράπεζες να έρχονται σε επαφή με τους δανειολήπτες, προκειμένου να έρχονται σε μια διαπραγμάτευση και σε μια ρύθμιση των οφειλών τους. Εκεί υπήρχε μια κατηγοριοποίηση των οφειλετών και δανειοληπτών σε συνεργάσιμους και μη συνεργάσιμους. Τι εννοούμε συνεργάσιμους? Συνεργάσιμους εννοούμε αυτούς που όταν τους καλέσει η τράπεζα θα πάνε και θα δώσουν όλα τα στοιχεία τους, οικονομικά στοιχεία, εκαθαριστικά, ε9, στοιχεία επικοινωνίας και θα είναι διαθέσιμοι ανα πάσα στιγμή προκειμένου να δώσουν ό,τι στοιχεία του ζητηθεί από την τράπεζα. Αυτός λοιπόν είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης. Συγκεκριμένα αναφέρεται σχετική απόφαση. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθήσας προθεσμίας η προειδοποιητική επιστολή της παραπάνω υποπαραγράφου
στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπληστηριασμό της μοναδικής κατοικίας τους με μοναδικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το Ίδρυμα. Μη συνεργάσιμος είναι αυτός που δεν απαντά στα τηλέφωνα, δεν προσέρχεται στην τράπεζα προκειμένου να ζητήσει μια ρύθμιση της οφειλής του, και εδώ θα υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση των συνεργάσιμων δανειοληπτών από τους μη συνεργάσιμους. Συνεπώς, αυτό που προβλέπεται είναι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου να ενημερώσουν οι τράπεζες τους οφειλέτες δανειολήπτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές να προσέλθουν στα καταστήματα προκειμένου να δώσουν στοιχεία οικονομικά για να γίνει η ρύθμιση των οφειλών τους. Και γι' αυτό λοιπόν συνιστούμε και εμείς σαν Ένωση Κατανοητών να πάνε προκειμένου, αν δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη ή δεν τους συμφέρει, να πάνε στην τράπεζα, να ακούσουν τι έχουν να τους πούνε, έτσι ώστε να χαρακτηριστούν συνεργάσιμοι δανειολήπτες. Απ' την άλλη, για τους μη συνεργάσιμους θα υπάρχει αναγκαστικά από πρώτη του μηνός θα ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες εκτέλεσης, αν και εφόσον υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν λέμε να πανικοβληθούν ο κόσμος, απλά να προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τις τράπεζες, να ρυθμίσει τις οφειλές ή να εξετάσει και το ενδεχόμενο υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη. Υπάρχει μια τράπεζα που πιστεύει στις αξίες, που δίνει έμφαση στην κοινωνική ευθύνη, που είναι το σημαντικότερο κύτταρο της τοπικής μας οικονομίας. Είναι η Τράπεζα Σερών. Δημιουργήθηκε από Σεραίους για να εξυπηρετεί μόνο Σεραίους. Έχει προγράμματα για τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία και το παιδί. Η τράπεζα που θέλεις δίπλα σου. Με φιλική προσέγγιση, άμεση εξυπηρέτηση, αποδοτική συνεργασία. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα που μας κάνει όλους υπερήφανους. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα του νόμου μας. Αύριο λήγει η παράταση για τους οδηγούς που δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ το πρώτο εξάμηνο του 2014. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν εκμεταλλευτούν την παραπάνω προθεσμία χάνουν οριστικά τον πόνους απαλλαγής του 50% επί του προστίμου καθυστέρησης και πλέον θα απειλούνται με πρόστιμο 400 ευρώ από την Τροχέα. Σε ένα εκατομμύριο υπολογίζει το αριθμό των οχημάτων που θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σε ΚΤΕΟ, καθώς αύριο Τρίτη λήγει η 20ήμερη παράταση που έδωσε το Υπουργείο Μεταφορών για οχήματα που συμπλήρωσαν εξάμηνο, χωρίς ΚΤΕΟ, στην περίοδο έως 30 Ιουνίου 2014. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, μόλις το 35% των εκπρόθεσμων οχημάτων έχει ελεγχθεί. Αύριο λήγει η προθεσμία που δόθηκε για τα αυτοκίνητα που το ΚΤΕΟ έχει λήξει και έχουν συμπληρώσει 6 μήνες στις 30 Ιουνίου. Για αυτά τα αυτοκίνητα η ημερομηνία αρχική ήταν 30 Σεπτεμβρίου, δόθηκε και μια 20ήμερη παράταση για αυτά τα αυτοκίνητα και σημειώνω ότι αυτά είναι ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων που αφορά, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν ξεπεράσει τις 6 μήνες και δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Αυτά λοιπόν τα αυτοκίνητα μέχρι και αύριο μπορούν να περάσουν ΚΤΕΟ χωρίς να πληρώσουν το σύνολο του προστίμου που προβλέπεται για αυτά, αλλά να γλιτώσουν 33 ευρώ, δηλαδή αντί να πληρώσουν 105 ευρώ, θα πληρώσουν 72 ευρώ. Πόσο υπολογίζετε περίπου? Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτή τη στιγμή τώρα δεν είμαι πρόχειρος να σας πω το νούμερο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Πάντως υπάρχουν πολλά εκατομμύρια, θα έλεγα, αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει πλέον να γίνει συνείδηση στον κόσμο είναι ότι με το να μην περνάμε το αυτοκίνητό μας ΚΤΕΟ δεν κάνουμε τελικά οικονομία. Αυτό που κάνουμε είναι ίσως να επιβαρύνουμε την τσέπη μας, δεδομένου ότι αν προλάβω μία βλάβη πριν εκδηλωθεί αυτή, εφόσον γίνεται τεχνικός έλεγχος, τότε θα μου κοστίσει και λιγότερο. Και πέραν τούτου, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, είναι ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα και θα γίνεται αυτό με βάση τον νόμο από 1η-1η του 2016, να επιβάλλεται πρόστιμο σε αυτόν που δεν πέρασε ΚΤΕΟ, άσχετα αν τον έχει εντοπίσει η τροχιά ή όχι, γιατί πλέον εντοπίζεται αυτόματα από το Υπουργείο. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, μόλις το 35% των εκπρόθεσμων οχημάτων έχει ελεγχθεί. Οι ιδιοκτήτες όσων οχημάτων δεν περάσουν ΚΤΕΟ το επόμενο δεκαήμερο μέχρι το τέλος του έτους θα επιβαρυνθούν με 32 και 21 ευρώ για αγιόταχή και δίκυκλα αντίστοιχα. Ποσό που θα αυξηθεί στα 65 και 41 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, καθώς από τις αρχές του νέου έτους καταργείται το μπόνους απαλλαγής του 50% του προστίμου καθυστέρησης. Το μπόνους απαλλαγής είναι ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι το 50% από το πρόστιμο το οποίο θα. Δηλαδή αντί να πληρώσουν 105, θα πληρώσουν 73, δηλαδή 72. Δηλαδή 33 ευρώ θα γλιτώσουν. Και αυτό είναι το μπόνους το 50% από το πρόστιμο. Αυτό είναι το κίνητρο εντός εισαγωγικών για αυτούς που έχουν ήδη
λήξει το κταίο τους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παράλληλα, όσοι οδηγοί εντοπίζονται από την Τροχέα να μην έχουν περάσει κταίο το όχημά τους, τότε θα πληρώνουν πρόστιμο 400 ευρώ, ενώ σε 150 ευρώ ορίζεται το πρόστιμο για μη διενέργεια ελέγχου κταίου. Εκείνο το οποίο πρέπει να μείνει ως είδηση στον κόσμο είναι ότι περνάμε το αυτοκίνητό μας κταίο άμεσα, εφόσον έχει λήξει, γλιτώνουμε τα χρήματα, τα πρόστιμα κτλ. Και θα γλιτώσουμε και το πρόστιμο που θα μας έρθει έτσι κι αλλιώς μετά τις 1η-1η το 16. Αυτό είναι το κυριότερο μήνυμα. Η τηλεθέρμανση Σερών μας δίνει την ιδανική και πιο οικονομική λύση στη θέρμανση. Γιατί από το 2007 η τηλεθέρμανση Σερών αναπτύσσει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες για την πόλη μας, για να δώσει θέρμανση και ζεστό νερό σε κάθε σπίτι. Τηλεθέρμανση Σερών. Οικονομία και φροντίδα παντός καιρού. Σας περιμένουμε στην ετήσια εσπερίδα μας, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στα Αστέρια. Κλήρωση δωρεάν τηλεθέρμανσης για 6 κτίρια. Την Κυριακή παρουσιάστηκαν στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων της Κομωτινής 301 νέοι δόκιμοι αστιφύλακες μετά από 3 χρόνια αναστολής της λειτουργίας του τμήματος. Από αυτούς οι 224 είναι άνδρες και οι 77 γυναίκες που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2013. Οι πρωτοετής δόκιμοι αστιφύλακες πρόκειται να παρακολουθήσουν το βασικό και στη συνέχεια το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα παρουσιάστηκαν στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Κομωτινής 301 νέοι δόκιμοι αστιφύλακες, 224 άνδρες και 77 γυναίκες, ως επιτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 2013. Οι 80 άνδρες εξ αυτών θα κατανεμηθούν μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσής τους στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Ρεθύμνου. Οι πρωτοετής δόκιμοι αστιφύλακες θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Αστιφυλάκων Κομωτινής είναι ο αστυνόμος Α, ο κύριος Δεμερτζίδης Πέτρος. Η Σχολή Αστιφυλάκων είναι η ανώτερη σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών. Έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των δοκίμων αστιφυλάκων και αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική αλλά και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, ώστε να καταστούν ικανοί αστυνομικοί αλλά και ανακριτικοί υπάλληλοι. Από νωρίς το πρωί συναντήσαμε στον προαύλιο χώρο της Σχολής Δοκίμων Αστιφυλάκων Κομωτινής την πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης, την κυρία Σταυρούλα Τζατζανά. Με ολοφάνερο το χαμόγελό της αλλά και την ικανοποίησή της, αφού μετά από 3 ολόκληρα χρόνια και μετά από τόσους αγώνες, η πόρτα της Σχολής Δοκίμων Αστιφυλάκων Κομωτινής άνοιξε για τους νέους δόκιμους αστιφύλακες. Όντως μεγάλη μέρα, ευλογημένη μέρα για μας, όχι μόνο για τους αστυνομικούς αλλά και για τον τόπο μας, όπως προείπατε κι εσείς, εδώ σε αυτήν την πύλη, που την 3 προς 4 Αυγούστου, τη νύχτα εκείνη, την αποφράδα του 2012, εμείς, οι συμπολίτες μας, εσείς και πάλι στο ίδιο μέρος, αλλά με πολύ διαφορετικά συναισθήματα. Τότε ήρθαμε να εμποδίσουμε το βιασμό της σχολής. Δεν τα καταφέραμε εκείνο το βράδυ, όμως οι αγώνες μας, η επιμονή μας, η αγωνιστικότητα, τόσο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι κανένας αγώνας δεν κερδίζεται όταν τον κάνεις μόνος σου. Σε αυτό το κάλεσμα συστράτευσης που κάναμε εμείς τότε, συστρατεύτηκε όλη η κοινωνία η τοπική, αλλά και φορείς εκτός Ροδόπης. Και έτσι λοιπόν, μέσα από αυτόν τον υπερδιετή αγώνα, καταφέραμε αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα που μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Σήμερα υποδεχόμαστε τους πρώτους δόκιμους αστιφύλακες. Θα πρέπει να πω ότι λειτουργήσε μεν η σχολή αυτά τα 3 έτη, αλλά είχε συλλειτουργία, μεικτή λειτουργία. Σήμερα επανέρχεται στην αμυγή λειτουργία της, που ήταν το ζητούμενο και προσδοκόμενο αποτέλεσμα του αγώνα μας. Οι γονείς των νέων δοκίμων αστιφυλάκων ήταν εκεί, χαιρετώντας τα παιδιά τους και ευχόμενοι για ό,τι καλύτερο στη ζωή τους, με δάκρυα χαράς αλλά και συγκίνηση στα μάτια. Πού μας έρχεστε σήμερα εδώ? Εμείς ερχόμαστε σχετικά κοντά.
στη Θράκη, είμαστε από τη Θεσσαλονίκη, από τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Και σήμερα μπαίνει ο γιος σου. Σήμερα μπαίνει ο γιος με ιδιαίτερη χαρά, γιατί μετά από υπομονή 2 χρόνων, ήταν κάποια στιγμή ο καιρός να ανοίξουν και τις σχολές, να μπουν και αυτά τα παιδιά, τα οποία με κόπο περάσαν στις πανελλαδικές τότε στα αστυνομικά τμήματα, στις αστυνομικές σχολές, αλλά λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων της κυβέρνησης περιμέναμε 2 χρόνια. Και πάλι καλά βέβαια, γιατί η αβεβαιότητα κράτησε πολύ. Πάλι καλά που μας πήραν. Πώς αισθάνεστε σήμερα ως πατέρας? Υπάρχει μια φόρτιση εδώ στο χώρο και στο χρόνο που βρισκόμαστε, γιατί όσο να πεις τα παιδιά μας φεύγουν από το σπίτι και είμαστε λίγο συγκινημένοι παραπάνω. Θα το ξεπεράσουμε, φαντάζομαι, όπως και αυτά θα συνηθίσουν εδώ στο περιβάλλον, έτσι και εμείς θα ξεπεράσουμε την απουσία τους από το σπίτι. Κοιτάξτε, επειδή δεν έχουμε και πολύ, πολύ εμπιστοσύνη όπως γίνονται τα πράγματα, τη μια μέρα λέμε άλλα, την άλλη μέρα λέμε άλλα εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό υπήρχε μια αμφιβολία. Αλλά πάντα προσπαθούσαμε να εμφυσίσουμε αισιοδοξία και στα παιδιά και στους εαυτούς μας και να είμαστε αισιόδοξοι. Εντάξει, θα έρθει η ώρα, θα περιμένουμε 2 χρόνια και θα πάμε. Γιατί πιστεύαμε ότι επειδή ήταν πανελλαδικές, ότι δεν θα μπορούσαν να αθετήσουν αυτές τις υποσχέσεις για μετά από 2 χρόνια άνοιγμα των σχολών. Πράγμα που έγινε και εντάξει. Δεν θα πω τους ευχαριστούμε, γιατί ήταν υποχρέωση της πολιτείας, έτσι. Δεν θα πω ευχαριστούμε. Είμαστε από το Ναύπλιο. Μπελοπόννησο. Στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή, ναι. Ο γιος? Ο γιος στην αστυνομία και τον συνοδεύσαμε. Σήμερα εδώ μαζί. Το βλέπετε. Χαρούμενος αλλά και συγκινημένος, φορτισμένος. Ήταν η πρώτη επιλογή του? Σχεδόν, ναι. Εμείς ερχόμαστε από το Αμύτο της Φλόρινας. Τα ζωστικά. Η κόρη σας? Είναι η κόρη μου, ναι. Έχει περάσει πριν από 2 χρόνια και η σχολή άνοιξε τώρα για να πάρουν τα παιδιά σε αυτό που επιλέξανε να πάνε. Πώς αισθάνεστε μετά από 2 χρόνια σήμερα? Αισθάνομαι καλά. Αισθάνομαι ικανοποιημένη, γιατί τελικά αυτό που υποσχέθηκαν πραγματοποιήθηκε. Ήταν επιλογή του παιδιού. Σε κινητοποιήσεις που σας αναντολίζονται αύριο, οι φοιτητές μετά από κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Οι κινητοποιήσεις που έχουν διάφορες μορφές, από πορείες μέχρι καταλήψεις, γίνονται σε διαμαρτυρία για την δύσκολη οικονομική κατάσταση που δυσχεραίνει τις σπουδές. Κάλεσμα απευθύνει το μέτωπο Αγώνων Σπουδαστών για συμμετοχή σας σε ελαλητήρια του ΠΑΜΕ σε ολόκληρη την χώρα, αύριο 22 Οκτωβρίου και στην απεργιακή κινητοποίηση στις 12 Νοεμβρίου. Οι συλλόγοι καλούν κάθε φοιτητικό και σπουδαστικό σύλλογο να μην μείνει, όπως το ορίζουν θεατές, στην επίθεση που δέχονται από την κυβέρνηση. Και στις αίρες έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από κινητοποιήσεις. Καλέμουν τους φοιτητές εν ώψη του διμέρου κινητοποιήσεων που κάνουμε πανελλαδικά σαν μέτωπο Αγώνων Σπουδαστών στις αίρες, την Τρίτη. Στις 12 η ώρα μπροστά στις 12.30 μπροστά στο κτίριο της Λέσχης, ούτως ώστε να γίνει ένα συμβολικό κλείσιμο της Λέσχης για να έχουν δικαίωμα όλοι οι φοιτητές να τρώνε δωρεάν στη σύντηση, να έχουν δικαίωμα σύντησης, και από εκεί και πέρα την Τετάρτη στις 8 η ώρα το πρωί μπροστά στην αρχή των λεωφορείων, στην πλατεία εμπορίου, στο λεωφορείο για τα ΤΕΗ. Τους καλούμε σε κινητοποίηση για τη δωρεάν μεταφορά από και προς το ΤΕΙ και την Πέμπτη στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ που γίνεται πανελλαδικά και στις αίρες το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας. Οι κάρτες σύντησης αλλά και το κόστος σπουδών είναι τα βασικότερα αιτήματα των ψεραίων φοιτητών. Το μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών καλεί τους φοιτητές του ΤΕΙ Σερών με βάση την νέα χρονιά που ξεκίνησε με τις πρώτες 2 εβδομάδες να μην έχουμε καθηγητές. Αυτή τη βδομάδα προσελήφθηκαν. Το να βγαίνουν κάρτες σύντησης για 2.000 στην καλύτερη περίπτωση αντί για 6.000 και 7.000 που είναι οι φοιτητές, οι ενεργοί στο ΤΕΙ, και υπάρχει και περίπτωση μείωσης για τις κάρτες σύντησης. Το κόστος σπουδών είναι τεράστιο, το ότι πληρώνουν σπίτι για να σπουδάσουν κτλ. Μπροστά σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, εμείς λέμε στους σπουδαστές να μην σκύψουν το κεφάλι. Από εκεί και πέρα, όποτε διάλεξαν το μικρότερο κακό, πάντα βγήκε μεγαλύτερο και η πείρα αυτό δείχνει δυστυχώς. Και τους λέμε ότι πρέπει να παλέψουν οργανωμένα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία και χωρίς να μην πληρώνουν ούτε ευρώ από την τσέπη τους. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των γηπέδων τέννις της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sports for All. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης η αναβάθμιση των γηπέδων μπάσκετ στην Κοιλάδα και του αθλητικού πάρκου Ομόνιας που επίσης ολοκληρώθηκε στις Σέρες. Στόχος είναι η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, σωματικής διάπλασης και σωματικής ακεραιότητας, να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονους χώρους άθλησης. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του γηπέδων τέννις της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sports for All, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης κατά την επίσκεψή του στα γήπεδα τέννις της Κοιλάδας. Ο Δήμαρχος επίσης υπενθύμησε ότι η ανακαίνιση του γηπέδων τέννις που ξεκίνησε σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων
και του Αθλητικού Πάρκου Ομονίας που ήδη έχει πραγματοποιηθεί, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, σωματικής διάπλασης και σωματικής ακυρεότητας να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονους χώρους άθλησης. Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων και στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση και των γηπέδων τένις. Το έργο αυτό, δηλαδή η αναβάθμιση των γηπέδων τένις, έχει υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος Sports for All, ένα πρόγραμμα που έχουμε σαν επικεφαλής εταίρο το Δήμο Πέτριτς της Βουλγαρίας, γιατί έγιναν μέσω του προγράμματος αυτού και εκεί έργα. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 98.000 ευρώ. Την πρόταση την είχαμε καταθέσει στις αρχές Ιουνίου του 2015 και εγκρίθηκε τέλη Ιουνίου του 2015. Η Δημοτική Αρχή δείχνει έμπρακτα την προτεραιότητά της να παρέχει στους δημότες τη δυνατότητα να αθλούνται σε σύγχρονα γήπεδα, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών στον χώρο του αθλητισμού, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του, ανέφεραν με δηλώσεις τους ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ και ο αντιδήμαρχος έργων. Όπως βλέπετε, μια άλλη αθλητική υποδομή, η οποία έχει αναβαθμιστεί από τις πολλές που έχουμε αναβαθμίσει τα τελευταία 3 χρόνια. Νομίζω βλέπετε το αποτέλεσμα είναι άκρως ικανοποιητικό. Το χαίρονται ήδη αυτή τη στιγμή οι αθλητές των ΤΕΦΑ και από τα απογέματα θα έχουν και οι σύλλογοι. Εξαιρετική δουλειά. Συγχαρητήρια στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Σερών για μια ακόμη φορά για το πρόγραμμα Sports for All, το οποίο μας έδωσε και αυτή τη δυνατότητα. Τώρα μας είπε ο κ. Γκότς, ήταν και κερκίδες που πρέπει να γίνουν. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και έπειτα ο ΟΠΑΚΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει να διακοσμήσει πανέμορφα και τον υπόλοιπο χώρο. Όπως ξέρετε, ο ΟΠΑΚΠΑ είναι παντού παρόν σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Κληρώθηκε το έργο. Εδώ είναι στις αρμόδιες υπηρεσίες. Με επικεφαλής τον Δήμαρχο, το Τμήμα Προγραμματισμού, η Τεχνική Υπηρεσία, ο ΠΑΚΠΑ, ο Πρόεδρος. Λοιπόν, όλοι συνέβαλαν για να γίνει αυτό το ωραίο έργο που βλέπετε, αναβάθμιση των γηπέδων. Θα το απολαύσουν φοιτητές, μαθητές και όλοι οι πολίτες, φυσικά, οι οποίοι θα δηλώσουν και θα υπάρχουν κάποια ωράρια. Supermarket Kansas. Κάθε προσφορά και μία ευκαιρία. Μη χάσετε ούτε μία. Μέχρι την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου. Αλλαντικά Creta Farms, σχήμα και συσκευασμένα, όλα 30% πιο φθηνά. Προϊόντα χρυσή ζύμη, όλα 30% πιο φθηνά. Χυμή Όλυμπος, ενός λίτρου, όλοι 20% πιο φθηνά. Προϊόντα Hellmann's, όλα 20% πιο φθηνά. Πάνες Babylino, όλες 40% πιο φθηνά. Και Lenovo μαλακτικά 28 μεζούρες, υγρά και κάψουλες πλυντηρίου, όλα 30% πιο φθηνά. Εσείς ακόμη κάθεστε. Supermarket Kansas. Να ενημερώνονται για την ένταξή τους ή όχι στο πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας των ΣΕΡΟΝ μπορούν όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις ή ενστάσεις, υποβάλλονται εντύπωση ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών και θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και να συνοδεύονται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων. Η κοινωνική σύμβραξη της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΟΝ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επιστημιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ανακοινώνει ότι οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να ενημερώνονται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται και έχουν κάνει αίτηση μπορούν να το τσεκάρουν ηλεκτρονικά από το ειδικά ή από τον κατάλογο που είναι αναρτημένο στην είσοδο του Διοικητηρίου ΣΕΡΟΝ, την πρώην Ομαρχία, στα Δημαρχία αλλά και στα γραφεία των κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων. Τι προβλέπει το πρόγραμμα για αυτούς οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή και. Νομίζω ότι είναι βοήθεια για σύντηση κτλ. Είναι ένα καλό πρόγραμμα για αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη τους συμπολίτες και νομίζω ότι πρέπει να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτή την ιστορία. Υπάρχουν αρκετά άτομα που δήλωσαν. Ναι, αρκετά άτομα. Βέβαια, υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε ότι είναι πέμπτος χρόνος έκτος μάλλον της κρίσης και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Αν υπολογίζετε από την επεξεργασία που έγινε στον προϋπολογισμό ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, που είναι κάτω από τα 10.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τένις παίζετε, κύριε Στρίκη. Ορίστε. Τένις παίζετε.
Να ζημιωθεί πως οι ενστάσεις τώρα υποβάλλονται έντυπα ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών και θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ενισταμένου και να συνοδεύονται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους στους οποίους επικαλείται. Μπορούν λοιπόν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου που μας πέρασε έως και την ερχόμενη Πέμπτη. Υπήρχε ένα πρόγραμμα επιχειρησιακό για το επισιτιστικό πρόβλημα των απόρων και του Δήμου. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και συμμετέχει η Αντιδημαρχία Πρόνοιας και Υγείας του Δήμου, αλλά και η ΚΕΔΙΣ. Τα αποτελέσματα έχουν βγει. Καλούμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν κάνει στο πρόγραμμα, έχουν δικαίωμα από την Παρασκευή μέχρι και τις 22 την Πέμπτη να κάνουν ένσταση. Μπορούν να πληροφορηθούν με τον αριθμό αιτήσεώς τους μπαίνοντας στο site του Δήμου, seres.gr, ή να επισκεφθούν την Αντιδημαρχία Πρόνοια στο κεντρικό, στην πρώην νομαρχία, στο νικητήριο, είτε να πάνε στην ΚΕΔΙ στον τρίτο όροφο, είτε στο βοήθεια στο σπίτι για το σκούτερ Λευκώνα και Μητρούς. Εκεί μπορούν να πληροφορηθούν έχοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίθησης που κάνανε, να δουν τελικά αν είναι μέσα στο πρόγραμμα ή όχι. Η απόφαση που βγαίνει αν μπουν στο site του Δήμου γράφει εγκριθήσα ή απορριφθήσα. Εάν είναι εγκριθήσα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αν έχει απορριφθεί, μπορούν όμως μέχρι την Πέμπτη να κάνουν ένσταση, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος τυπικός λόγος ή κάποιο χαρτί να μην ήταν εντάξει. Αυτό πρέπει να το κάνουν σύντομα για να μπορούν τελικά και αυτοί οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να μπουν στο πρόγραμμα. Και εμείς θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Στις 18 Οκτωβρίου του 1920 ήρθε στη ζωή η Μαρία Αμαλία Μερκούρη, η Μελίνα, μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου και η ηγετική μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. 95 χρόνια μετά η Google τίμησε τη δική μας Μελίνα με ένα Doodle. Το Google Doodle είναι αφιερωμένο στα 95 χρόνια από τη γέννηση της μεγάλης Ελληνίδας που τίμησε την πατρίδα μας ως τα πέρατα της γης με το πάθος και το ζήλο της για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αλλά και με την πολιτική της δράση τα χρόνια της Χούντας. Η Google τίμησε την 95η επέτειο από τη γέννηση της Μελίνας Μερκούρη. Οι χρήστες του διαδικτύου στην αρχική σελίδα της μηχανής αναζήτησης βλέπουν ένα σκίτσο με το πρόσωπο της Μελίνας και φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Η Μαρία Αμαλία Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου του 1920. Καταγόταν από σημαντική οικογένεια πολιτικών. Ασχολήθηκε με το θέατρο, τον κινηματογράφο, κέρδισε ποικίλα βραβεία και απέκτησε διεθνή φήμη. Διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού επικυβερνήσεως του Ανδρέα Παπανδρέου και πρωτοστάτησε στην εκστρατεία για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Μάλιστα, η UNESCO έχει καθιερώσει το Διεθνές Βραβείο Μελίνα Μερκούρη ως αναγνώριση της προστασίας και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων αλλά και μνημείων. Η Μελίνα έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαρτίου του 1994 στη Νέα Υόρκη. Αν με πίστευες λιγάκι θα ήταν όλα αλήθινα. Στα μάτια παίζει τα στρώ της αβής. Ο ήλιος πλένει τον νερό της γης. Λατί ποταμί αγάπη και βάθη, κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι είσαι να πας? Μένουμε σε θέμα από το χώρο του πολιτισμού. Τη θεατρική παράσταση «Ο Ληστής» παρουσίασε στο σαραϊκό κοινό ο Πασχάλης Τσαρούχας. Η παράσταση ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο Σερών. Αστέρια.
Δεν ξέρουμε ποιος είναι, ο θρυλικός Γιανκούλας, ο Νταβέλης, ένα από τα τρομερά αδέλφια Ρέντζου, ο Θωμάς Γκαντάρας, ο ληστής με τις γλαδιόλες, ο Παλαιοκώστας, ένα πρόσωπο που εμπεριέχει όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα ή τίποτα από όλα αυτά, παρά ένα τρελός που παραλληλεί για μια ζωή που φαντάστηκε πως έγινε κάπως έτσι. Σε ένα καθόριστο χρονικό τοπίο, ο ληστής παράστασης δεν είναι μόνο ένα παραβατικό σύμφωνα με τις ισχύουσες δομές πρόσωπο. Είναι ένας αντιφατικός, πολύσιμος άνθρωπος με αγροτικό στα κάτω λόγο, πάθη, ζήλιες, μίση και αγάπη. Οι Σεραίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Πασχάλη Τσαρούχα στο ληστή του Δημήτρη Μανιάτη σε σκηνοθεσία Σταμάτη Κραουνάκη στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια το βράδυ του Σαββάτου. Πιάσα λοιπόν με τα παιδιά του τοξοβόλου του αυτοκράτορα. Έτρεπε σαν τη γάτα! Μέρες μετρημένες για την ομάδα. Στην παράσταση με ένα flashback, οι εικόνες μιας ακραίας ζωής στην Ήπεθρο και στα άκρη παρατάσσονται μπροστά μας από την αφήγηση του κοινωνικού ληστή και κάπου μέσα στις μάχες, στα καρτέρια, στις ψαλμωδίες ληστρικών τραγουδιών, καπέλα από τον ίδιο τις συμπλοκές της διαπραγματεύσης, δεσπόζει η εικόνα της ερωμένης, της γυναίκας που αγάπησε, που έδινε κουράγιο η ίδια της ύπαρξη και δεν πρόλαβε ούτε να της το πει μέχρι τον τελικό λυτρωμό. Στις Σέρες βρέθηκε για μια και μοναδική συναυλία ο γνωστός τραγουδιστής Τριαντάφυλλος. Μαζί του στην πόλη των Σερών ήταν και ο Πέτρος Ύμβριος. Η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές ήταν εκεί και οι δύο τραγουδιστές μίλησαν στην Όλγα Σμάγκα. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που συναντώ το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον οποίο τον αγαπώ. Μου αρέσει πάρα πολύ και βέβαια τον αγαπάτε και όλοι εσείς. Αλλά μου είχε και μια έκπληξη. Γιατί ο Τριαντάφυλλος συνέχεια επιφυλάσσει εκπλήξεις και on stage και εκτός. Και Πέτρος Ύμβριος, λοιπόν. Καλησπέρα και στους δύο. Να... Τον έφερα μαζί γιατί αύριο έχουμε. Είμαι ο μάνατζερ του. Είμαι ο μάνατζερ του. Ήρθα εδώ μάνατζάρο να δω ότι όλα πάνε καλά. Του φτιάξα τον ήχο του τώρα να είναι καλά το παιδί. Κάνουμε, όχι, κάνουμε live πολλά με τον Πέτρο. Και να μην είμαστε με συγχαρητήρια, δεν χαρχόταν γιατί με αγαπάει. Βασικά αυτό που έχω αντιληφθεί, επειδή είχατε και μια συνεργασία πέρσι, πολύ επιτυχημένη συνεργασία, μπορεί να μην ήρθα στην Αθήνα, αλλά τα ξέρω, τα έμαθα. Και θέλω να μου πείτε τη συνταγή της επιτυχημένης αυτής συνεργασίας και δύο καλά φιλαράκια από ό,τι βλέπω. Πρέπει, κοίτα, καταρχήν παίζει ρόλο... Η συνταγή είναι ακριβώς αυτό που είπε. Η αγάπη, έτσι. Παίζει ρόλο ο σεβασμός, παίζει ρόλο ότι είμαστε φίλοι, ότι είμαστε νέα παιδιά, ότι νέα παιδιά είμαστε. Θες να πεις κάτι? Όχι, παίζει ρόλο ότι είμαστε νέα παιδιά. Και ξέρεις τι, το σημαντικό είναι ότι είμαστε ακομπλεξάριστοι. Δηλαδή, χαίρεται ο ένας με τον άλλον αυτό που κάνει. Έτσι. Αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ σε καμιά δουλειά μέχρι στιγμής. Είναι κάτι απίστευτο. Και αυτό το παιδί, αυτό τον τύπο εδώ, όπως το λέω, τον τύπο τον αγαπάω. Υπάρχει και μεγάλη ταύτιση σε καλλιτεχνικά πράγματα. Δηλαδή, εκτός του ότι τον αγαπάω σαν μικρό μου αδερφό, τον συμβουλεύω, με συμβουλεύει. Ξέρεις, ο ένας με τον άλλον δείχνει με αγάπη το τι θέλει να κάνει ο άλλος και πώς θα τον συμβουλέψει. Το θέμα είναι ότι και on stage. Κολλάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά βρίσκω καλλιτέχνη σε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, που να είμαστε στην πίστα και να τα κάρουμε μαζί. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, πάμε να αλλάξουμε πρόγραμμα, γιατί το δεύτερο πρόγραμμά μας που βγαίνουμε και συνήθως μαζί, που και αυτό είναι καινοτομία για τα ελληνικά πράγματα, γιατί ξέρεις, ο κάθε καλλιτέχνη στην Ελλάδα θέλει να φαίνεται λίγο, είναι κοκόρι. Να φαίνεται αυτός πολύ, να ακούγεται πολύ, να κάνει πολλή ώρα και διάφορα τέτοια. Εμείς τα έχουμε ισοπεδώσει όλα αυτά γιατί περνάμε καλά. Έτσι. Άρα, βγαίνουμε, αποφασίσαμε και βγαίναμε μαζί 10 μήνες που ήμασταν στην Αθήνα στη Συγκρού. Βγαίναμε μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα γιατί είναι καλύτερο και για μας. Ξέρεις, ανταλλάσσεις μουσικές απόψεις ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, άκου αυτό... λίγο τι καινούργιο τραγούδι πέρασε, άκου λίγο πώς το είπα αυτό το τραγούδι, άκου τι έκανα. Και για τον κόσμο, βέβαια. Και δεν βαριέται ο κόσμος. Και ο κόσμος δεν βαριέται. Γιατί έχει δύο διαφορετικές φωνές, έχει δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Νομίζω ότι μιλάτε με τα μάτια. Νομίζω ότι η αύριο που εκπέμπετε οι δύο αναμεταξύ σας βγαίνει στον κόσμο καταρχήν, δεν το συζητάμε αυτό. Και η θετική ενέργεια την οποία εισπράττει ο κόσμος ήταν αυτό το μοναδικό. Να πω ότι σήμερα, παιδιά, όποιος έρθει εδώ στο White. Εκτός από μένα θα βάλω και το πιτσιρικά εδώ να τραγουδήσει. Α, όχι, περίμενα, αυτό δεν το συμφωνήσαμε, παιδιά. Εγώ ήρθα τουρίστας, θα περάσω καλά. Πέτρο, θα δεσμευτεί. Εδώ το πιτσιρικά θα τον ανεβάσω έτσι. Δεν ξέρεις τι με είχε κάνει το βράδυ. Με φώναξε ένα βράδυ σε μια δουλειά στην Αθήνα. Μου λέει, έλα να με δεις το βράδυ. Λέει, είμαι εκεί. Ήταν Κυριακή, δεν είχα εγώ έξτρα.
Λέω να έρθω, εντάξει. Πάω εκεί, τον βλέπω, με ανεβάζει στο δεύτερο πρόγραμμα πάνω, μου λέει ανέβαλε, πες 2-3 τραγούδια. Μου δίνει το μικρόφωνο, μου λέει στα αυτοί, λέει, κοίταξε, επειδή έχω κλείσει κι άλλο εξτρα, μου λέει τραγούδα εσύ και θα φύγω εγώ. Λέω ρε, έχεις τρελαθεί. Και μ' άφησε τραγούδωσα μια ώρα. Πολύ γέλιο. Δεν υπάρχει. Αλλά ξέρει ο Πέτρος, όπως ξέρω κι εγώ, ότι είτε ο ένας μείνει είτε ο άλλος, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι, ναι, σίγουρα. Ο κόσμος είναι κάτι καλό. Καλά, γιατί ασχολιόμαστε με τον κόσμο. Είναι, το μέλημά μας είναι να περάσει καλά ο άνθρωπος που θα έρθει να μας ακούσει, γιατί τιμούμε και το ότι ήρθε την παρουσία του, αλλά και τα χρήματα που έχει εκταμιεύσει για να μας ακούσει. Γιατί κατά ψέματα είναι δύσκολα για τα πράγματα για όλους. Τώρα θα πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Θα καλησπερίσουμε αμέσως τον υπεύθυνο πανσεραϊκού του σταθμού μας, τον κύριο Κώστα Μπούμπα, τον αγαπητό συνάδελφο, που θα μας πει για την ισοπαλία των λιονταριών στην Καλλιθέα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χρυσό γκολ, έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, αυτό το γκολ που πέτυχε ο Φουρτάδο ακριβώς το 90, με πέναλτι. Και το λέμε αυτό γιατί, Γρηγόρη, ο Πανσεραϊκός τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο ήλεγχε το παιχνίδι. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι ήταν τοποθετημένες οι γραμμές του και η αμυντική, αλλά και τα χαφ με τα μπακ, αυτό που λέγαμε πριν, ότι θέλουν τον χρόνο τους για να συνεργάζονται. Ναι. Φαίνεται ότι αυτή η ομάδα θέλει τον χρόνο της για να βρει το βηματισμό της. Και φαίνεται ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Πανσεραϊκός είχε μια ελαφρά υπεροχή σε ό,τι αφορά την ουσία. Όπως και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αναπάντεχο το γκολ, δηλαδή που πέτυχε η Καλλιθέα. Και μάλιστα 500 ήταν οι φίλαθλοι περίπου στον Μπραχάμι που βρέθηκαν και λιγοστοί φίλοι του Πανσεραϊκού. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί Σεραίοι και υπάρχει κλαπ φιλάθλων και στην Αθήνα ήταν εκεί για να πανηγυρίσουν πραγματικά το χρυσό γκολ του Φορτάδο. Όπου εκεί φαίνεται ότι τα λιοντάρια βρίσκουν γκολτζί. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πέρυσι ο Σάκης Ογκόγκας, ο οποίος τελικά πήρε μεταγραφή στη Ρόδο και όχι στο Κοκκινόχωμα. Τελικά εκεί έχει βρεθεί στο νησί των Υποτών ο Σάκης Ογκόγκας, ο οποίος πολλές φορές έδωσε το τρίποντο, είχε την εμπειρία για να βρίσκει την μπάλα στα δίχτυα, να βρίσκει δίχτυα ο Ογκόγκας. Φαίνεται ότι ο Φουρτάδο. Και παλιότερα, να... παλιότερα ήταν την πρώτη χρονιά της Γάμα, ήταν ο Κωνσταντινίδης που έδινε λύσεις. Μετά ήρθε ο Σάκης για 1,5 χρόνο, ήταν ο top scorer. Και ο Γαϊδάρτζης έδωσε κάποιες λύσεις πέρυσι. Σωστό. Ήταν μια θέση που βρίσκαμε λύσεις, αλλά δεν το είχαμε δεδομένο. Ναι, χρειάζεται έναν. Και εδώ που τα λέμε, εντάξει, και η Β' είναι η μεγαλύτερη κατηγορία. Δεν είναι. Είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο της Football League με την Γ' Εθνική και εκεί θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Έχουν την εμπειρία, έχουν την ικανότητα, έχουν το ταλέντο, αλλά θέλουν τον χρόνο τους διότι, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο τρόπος ανάπτυξης παιχνιδιού δεν έχει καμία σχέση με τη Γ' Εθνική. Ναι. Αυτές οι σέντρες στα τυφλά ή το pass game πρέπει να παιχτεί σε διαφορετικό στυλ γιατί και οι ομάδες που αντιμετωπίζουμε έχουν μεγάλη εμπειρία. Και μάλιστα είναι η τρίτη ομάδα κατά σειρά έμπειρη, γιατί και ο Αγροτικός Αστέρας και ο Ολυμπιακός Βόλου, αλλά και η Καλλιθέα είναι έμπειρες ομάδες. Πολύ δύσκολο το πρόγραμμα, πολύ βαρύ, Κώστα, γιατί βαρύ. Τώρα τελειώνουμε από το εκτός έδρας, ερχόμαστε σε αίρες και παίζουμε με την Παναχαϊκή. Παίζουμε με την Παναχαϊκή το Σάββατο, επίσης είναι ένα καλό crash test στις αρχές. Σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες, η Παναχαϊκή δεν έχει την εμπειρία που έχει ο Ολυμπιακός Βόλου ή ο Αγροτικός Αστέρας. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός Βόλου πήρε το διπλό σήμερα στον Αχαρναϊκό, στο Μενίδη. Δηλαδή, όπως και ο Αγροτικός Αστέρας πέτυχε και πάλι νίκη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι δύο προηγούμενες ομάδες που αντιμετώπισε ο Πανσεραϊκός θα πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα της Football League. Αυτό φαίνεται με το ρόστερ που έχουν, αλλά και την εμπειρία. Και τους καλούς προπονητές. Και αυτό φάνηκε με το διπλό του Βόλου. Άρα λοιπόν ο Πανσεραϊκός είχε μεγάλη επιτυχία που ανέτρεψε το εις βάρος του 0-1 και το έκανε 2-1 με τον Ολυμπιακό Βόλου. Και σήμερα ο βαθμός που παίρνει είναι πολύτιμο σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Καλλιθέα. Και δείχνει και χαρακτήρα, Κώστα, γιατί μέσα σε 5 μέρες γύρισε 2 αποτελέσματα. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι σωστή, ευστοχότατη παρατήρηση που κάνεις. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η ομάδα της Καλλιθέας είχε 2 δοκάρια, αλλά και αυτά είναι στο πρόγραμμα. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Παιχνίδι, ναι. Όπως και ο Πανσεραϊκός έφαγε αναπάντεχα γκολ από τον Τζάκσον στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ενώ μάλιστα ήλε είχε το παιχνίδι και είχε μια ελαφρά υπεροχή και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους. Εδώ θα πρέπει να προσέξει τώρα ο Πανσεραϊκός. Η αμυντική γραμμή, όπου και ο Ιωαννίδης και ο Σκιάκας και ο Βοσκόπουλος είναι εμπειρότατοι και έχουν στρώσει αυτά τα παιδιά και θα στρώσουν κι άλλο σε ό,τι αφορά την αμυντική θωράκιση. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ο επαγγελματισμός, ο πονηρός, θα έλεγα, υπό ποια έννοια. Δεν είναι Γάμα Εθνική για θέαμα. Έτσι. Δεν είναι αγώνες που μπορούν να έχουν το θέαμα που περιμένει και προσμένει ο κάθε φύλαθλος. Αλλά οι ομάδες της Football League έχουν εμπειρία και είναι πονηρές. Όπως η Καλλιθέα είναι πολλά χρόνια στην Football League. Έχει αποκομίσει μια καλή εμπειρία. Από εκεί και πέρα ο Πανσεραϊκός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε τέτοια μάτς. Δηλαδή θέλει μυαλό, θέλει υπομονή βασικό
Και βέβαια αυτό θα με τις οδηγίες του coach. Νομίζω ο Βασιλακάκης έχει την εμπειρία, ο Κομωτινέος πλέον coach, έτσι ο οποίος ξέρει την ομάδα από πέρυσι, που αδυνατεί και που υπερτερεί. Ωραία. Για να παίρνει αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, να πάμε στην άλλη ομάδα. Ναι, πριν πάμε απλά στην άλλη ομάδα, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και τον αγώνα του Κυπέλλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει παραμονή 28 Οκτωβρίου με το Κισαμικό. Ναι. Διότι στον όμιλο εκεί είμαστε με τον Πλατανιά, με την Καλονή, αλλά και με τον Αστέρα Τρίπολης. Όπου τον Αστέρα Τρίπολης θα τον έχουμε εντός έδρας. Μάλιστα. Έτσι, θα είναι ένα καλό παιχνίδι να δούμε μια ομάδα τη Super League όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, που είναι και ευρωπαϊκή ομάδα. Ευρωπαϊκή, που θα τον φιλοξενήσουμε στο δημοτικό γήπεδο. Ωραία. Πάμε τώρα στην FC Σέρες, στην ΠΑΕ Σέρες. Ήταν η πρώτη ήττα. Μετά την αποχώρηση του Άκη Βάβαλη, όπου τελικά έχει αποχωρήσει και ο Γιώργος Σωτηρίου, πρέπει να πούμε εκεί, δηλαδή ο Αλεξίου είναι καινούριος coach της ομάδας, ο οποίος την ξέρει από πέρυσι όμως, ναι, που την ανέλαβε, αλλά στα τελευταία, στους τελευταίους αγώνες. Δεν έχει δηλαδή, δεν μπόρεσε να προσφέρει έργο ο Αλεξίου πέρυσι, γιατί πήρε την ομάδα στις τελευταίες αγωνιστικές, που ήδη είχε αποχαιρετήσει τη Football League ΠΑΕ Σέρες, η οποία έδωσε έναν πολύ δύσκολο αγώνα, ιτήθηκε με 2-0, υπάρχουν παράπονα για το δεύτερο γκολ ως επιθετικό φάουλ, σε μια ομάδα που πρωταγωνίστησε, που ήταν πολύ σκληρή έδρα από πέρυσι, τη θυμόμαστε με τον Πανσεραϊκό, έτσι. Ωραία. Και ο Άρης είχε δεινοπαθείς εκεί κτλ. Είναι η πρώτη ήττα, μην ξεχνάμε, με καινούριο coach. Ο Γιώργος Σωτηρίου, απλά να πούμε, έχει αναλάβει την ομάδα της Καρπερής. Μετά την αποχώρηση του Άκη Βάβαλη στον Πανετολικό ως βοηθός του Ματζουράκη, έφυγε και ο Γιώργος Σωτηρίου. Μένει ο Αλεξίου να μάθει την ομάδα, την ξέρει από πέρυσι, αλλά δεν την ξέρει όπως θα έπρεπε. Πιστεύω θα βρει το βηματισμό της, γιατί είναι η πρώτη ήττα μετά τα επιτυχή αποτελέσματα που είχε. Ωραία. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς θα πάμε να το δούμε τώρα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Την πρώτη φετινή ήττα, λοιπόν, γνώρισε η FC Σέρες. Η ομάδα των Σερών έχασε για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής εκτός έδρας από το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος με σκορ 2-0. Ήταν στη φετινή χρονιά γνώρισε η ομάδα FC Σέρες εκτός έδρας κόντρα στο Βυζάντιο Κοκκινοχώματος με 2-0. Οι παίκτες του Αλεξίου βρέθηκαν σε μέτρια μέρα, αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν εύκολα να διατηρήσουν το 0 ως το 57ο λεπτό, που δέχεται για το πρώτο γκολ από τον Καζατζίτη. Και στο 62ο έγινε και το 2-0, σε μια φάση που όμως υπήρξαν διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ στον Κρίσταλη. Εμείς θα πάμε στο Super League. Όσοι περίμεναν ντέρμπι παραμονής, μάλλον απογοητεύτηκαν. Χωρίς να πιάσει καμία τρομερή απόδοση, ο Πλατανιάς πέτυχε 2 γρήγορα γκολ και ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι. Ο Πανθρακικός παραδόθηκε από νωρίς και πρόσθεσε μια ακόμα τραγική εμφάνιση στον πρώτο γύρο με βαρύ σκορ 4-0. Βαριά ήταν με σκορ 4-0 υπέστη ο Πανθρακικός στα περιβόλια Χανιών από τον Πλατανιά. Η ομάδα του Πανθρακικού, θα λέγαμε, έχασε από τα αποδυτήρια, αφού στο πρώτο τέταρτο βρέθηκε να χάνει 2-0. Έπαιξε ένα 20 λεπτό υποφερτά που είχε και ο Δοκάρη, αλλά τελικά γνώρισε τη συντριβή με 4-0 και έμεινε μόνο στη τελευταία θέση βαθμολογίας με 2 βαθμούς. Με τους χειρότερους ιονούς ξεκίνησε το παιχνίδι στο δημοτικό γήπεδο περιβολιών για την ομάδα του Πανθρακικού, η οποία μόλις το 3 λεπτό βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έπειτα από τη λάθος απομάκρυνση της μπάλας από τον Βάλτερ, επωφελήθηκε ο Γουδουλάκης που τροφοδότησε το Τσουράκι με το τελευταίο να σκοράρει με πλασέ μέσα από τη μικρή περιοχή. Πριν καλά-καλά οι ποδοσφαιριστές του Δημήτρη Ελευθερόπουλου προλάβουν να ανασυνταχτούν, ο Μιλούνοβιτς με υπέροχο πλασέ στην κίνηση πέτυχε το 2-0 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Αφού ξεπέρασε την ψυχολουσία που προκάλεσαν τα 2 γρήγορα γκολ που δέχτηκε, ο Πανθρακικός προσπάθησε να αντιδράσει με τον Τικινή να προειδοποιήσει το 23 του γηπεδούχου με άστοχο μακρινό σουτ και να χάνει στη συνέχεια μια τεράστια διπλή ευκαιρία με τη συμπλήρωση μισής ώρας. Όταν σε πρώτο χρόνο το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Πλατανιά, με τη νέα προσπάθεια του Γάλλου στην εξέλιξη της φάσης να περνάει εκατοστά δίπλα από την εστία του γκολκίπερ των Κρητικών. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Χανίου να προηγείται με διαφορά 2 τερμάτων και ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος με την έναρξη της επανάληψης προχώρησε στην πρώτη του διορθωτική κίνηση με την είσοδο του Μεχία αντί του Ηλιάδη. Στο 50 ο Πανθρακικός είχε μια ακόμα σημαντική ευκαιρία καθώς ο Χαβίτο σούτερε πάνω από την εστία από το ύψος μεγάλης περιοχής. Παρ' όλα αυτά, στο 60 ο Πλατανιάς κατάφερε να φτάσει στην επίτευξη ενός τρίτου γκολ με τον Μιλούνοβιτς να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο μάτς, ενώ ήδη ο Γουνδουλάκης είχε 3 ασίστ. Στο 62 ο προπονητής του Πανθρακικού έκανε τη δεύτερη του αλλαγή με τον Αντώνη Λαδάκη να αντικαθιστά στο χώρο της μεσαίας γραμμής τον Ροτζέριο Μάρτινς, ενώ λίγο αργότερα ο Ιγκόρ Ντεσόουζα έκανε την επανεμφάνισή του στους αγωνιστικούς χώρους μπαίνοντας στη θέση του Χαβίτου στο 66 και έχοντας ξεπεράσει πλέον τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε μετά το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τη Βέρεια. Ο Πλατανιάς έχει και άλλες ευκαιρίες για να σκοράρει με τον Αθανασιάδη να αποκρούει εντυπωσιακά στο 62 το σουτ του Ράμος και στο 73 την κεφαλιά του Πανανά, αλλά να μην διώχνει αποτελεσματικά την μπάλα στο 88 ύστερα από το σουτ του Μιλούνοβιτς, δίνοντας την ευκαιρία στο Ράμος να διαμορφώνει το τελικό 4-0, με το Πανθρακικό να γνωρίζει μια πολύ άσχημη ήττα στα Χανιά στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League Ελλάδος, για να μένει έτσι τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 2 βαθμούς. Από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο βόλεϊ. Εύκολη ήταν η επικράτηση της Κομωτινής με 3-0 επί του Αθλητικού Συλλόγου των Ιωαννίνων στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για την Α2 ανδρών του βόλεϊ.
Εύκολο απόγευμα έχει στο κλειστό γυμναστήριο ΑΕΚ Κομωτινής για την τρίτη αγωνιστική της Α2 ανδρών του Βόλου, που επικράτησε εύκολα με 3-0 του Αθλητικού Συλλόγου Γιάννενα. Η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής για τον έλεγχο του αγώνα σε κάθε σετ δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και νίκησε εύκολα προσθέτοντας 3 βαθμούς και σκαρφαλώνοντας την τρίτη θέση έχοντας 7 βαθμούς. Τα σετ του αγώνα σε αυτό το παιχνίδι 25-16 σε 19 λεπτά, 25-19 σε 24 λεπτά και 25-15 σε 20 λεπτά. Η στατιστική, τα χαμένα σερβίς ήταν 9-7, η άση ήταν 3-3 και η πόντοι από μπλοκ 8-3 για την ΑΕΚ Κομωτινής. Αντίστοιχα, οι συνθέσεις σε αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ Κομωτινής: Καψαλιάρης, Δημόπουλος, Χατζιβλασίου, Χριστοηλίας, Βαρελάς, λίμπερο έπαιξαν Παπαϊωάννου, Βαργεμιτσίδης, ενώ αλλαγές έπαιξαν και η Φάκας, Παπασπύρος, Τερζόγλου, Δελιγιαννίδης, Αυριγιάδης και Τσιαμίτας. Για την ομάδα των Ιωαννίνων, Σαντζαρίδης, λίμπερο έπαιξε ο Μότσιος, Σιαμπαλής, Χριστάρας, Βαϊόπουλος, Αποστόλου, Κλούρας, ενώ έπαιξαν και Ιστουγιάνος και Μανίκας. Διετήτευσαν σε αυτό το παιχνίδι κύριε Κωστόπουλος και Δήμου. Δείτε τι είπαν μετά το όλο στο αγώνα ο προπονητής των Ιωαννίνων Κώστας Τσιούπης και ο προπονητής ΑΕΚ Κομωτινής Παναγιώτης Ακμάκης. Βασικά το παιχνίδι ήταν ένας μονόλογος για την Κομωτινή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Κομωτινή για την πολύ καλή προσπάθεια. Ήταν πολύ αγωνιστική σε αντίθεση με εμάς. Είχαμε μια βασική έλλειψη στο διαγώνιο, αλλά και αυτό μας αποδιοργάνωσε. Ήμασταν πολύ αγχωμένοι στο παιχνίδι μας. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και αυτό μας τύχησε. Βέβαια, εμείς παραμένουμε μέσα στο βασικό μας στόχο που είναι η παραμονή για φέτος. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Το πρωτάθλημα πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχουν ομάδες που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι θα δούμε αρκετές εκπλήξεις στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει το μεγάλο φαβορί. Ναι, όπως εξελίχθηκε, ναι. Το περίμενα το παιχνίδι πιο δύσκολο. Τα Γιάννα μπορεί να είχαν δύο ήττες, αλλά υποτίθεται με το Μακεδονικό που είναι καλή ομάδα, το παλέψαν και έκαναν 3-2 με τον Νέστορα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τέλος πάντων, τους περίμενα καλύτερους. Τα παιδιά δεν παίξαν καλά. Ήμασταν σοβαροί και κάναμε μια εύκολη νίκη. Αυτά. Συνεχίζουμε. Το πρόγραμμα είναι, όπως έχω ξαναπεί, είναι καλό, αρκεί να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε αυτά που πρέπει. Ναι, είναι πάλι μία νεοφώτιστη ομάδα, η οποία δεν την ξέρουμε. Έπαιξε ένα παιχνίδι, νομίζω, και σήμερα που παίζει ξανά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Το πρώτο απ' όλα πρέπει να είσαι σοβαρός. Θα πει να παίζεις, είτε είναι καλός ο άλλος είτε κακός, πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, εσύ σαν ομάδα, να συνεχίσεις σοβαρά και κάποια στιγμή που θα στρώσουν και τα παιδιά, ακόμα τους μαθαίνω κι εγώ. Σε Σέρβη, Θεσσαλονίκη και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ από το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφώσεις. Η θερμοκρασία στις Σέρβες θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 21 βαθμούς, στην Καβάλα από 15 έως 20 βαθμούς, ενώ στη Δράμα, την Ξάνθη, την Κομωτινή, την Αλεξανδρούπολη αλλά και την Ορεστιάδα, ο υδράγυρος θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τη τηλεόραση Επιλογές για τον νομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Μείνετε στο Επιλογές σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί στο live όπως κάθε Δευτέρα. Ωστότε, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.